Πάμε λίγο να ετοιμαστούμε και να πούμε τα νέα μας. Ό,τι είναι όλα, πάω να βάλω αντιλιακή 8 ώρα το βράδυ. Σήμερα μέσα στην κούρασή μου που έδινα μάθημα, μέσα στη ζέστη, πήγε να με κλέψει και ο ταξιτζής. Και λέω ρε αγάπη, σε μένα τώρα. Γενικά δεν είχε ταξί και περπάτησα αρκετά. Πήγα σε μία πιάτσα και περίμενα και σταμάτησε ένας ταξιτζής μπροστά μου, ο οποίος είχε μία κοπέλα πίσω. Σταματάει, μου λέει πού πηγαίνεις, λέω εκεί, μου λέει ωραία μπες, βολεύει, ξέρω εγώ κι αυτά. Τέλος πάντων μπαίνω και το ταξίμετρο έγραφε, δηλαδή δεν το μηδένισε, οπότε ήταν ήδη ένα ποσό από την προηγούμενη κοπέλα. Bad eyeliner day σημερινή, τέλος πάντων. Αφήνουμε την κοπέλα, του δίνει 6,5 ευρώ και εμένα συνεχίζει, κάνει ολόκληρο κύκλο για το σπίτι μου και με αφήνει και μου λέει το συνολικό ποσό, δηλαδή και τα 6,5 και άλλα 5 ευρώ περίπου, τέλος πάντων μου λέει 10 ευρώ κάπου εκεί. Και του λέω τι 10 ευρώ, λέω, αφού δεν είχατε μηδενίσει το ταξίμετρο και σας έδωσε η κοπέλα 6,5. Και μου λέει, α, δίκιο έχεις, αλλά εντάξει εσύ μπήκες πολύ νωρίς, στο 1,80, είναι 9 ευρώ. Μαλακίες τώρα. Εγώ γενικά με το ταξί όσο φορές έχω πάρει, πληρώνω 5-6 ευρώ, ας πούμε, οπότε ξέρω πόσο είναι, απλά τώρα δεν μπορούσα να μαλώσω για 5 ευρώ. Γιατί προφανώς είμαι και σε ένα μάξι μόνο με έναν άντρα, έτσι, μην το ξεχνάω αυτό. Μου φτάνει λοιπόν που το είπα. Όχι τώρα να νομίζω ότι μας δουλεύει. Τέλος πάντων, σε άλλα νέα, μεθαύριο πάω Κρήτη, Χανιά. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι η τρίτη φορά που πηγαίνω και είναι η τρίτη φορά που θα έχω και περίοδο. Έτσι, γενικά δεν με θέλουν πολύ τα Χανιά. Αλλά όπως και να έχει, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί θα περάσω τέλεια. Θα είμαι μια κοπέλα από το TikTok που πάει πολύ συχνά στα Χανιά. Το πινέλο μου είναι σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σας αποκαλύψω, αλλά δεν μπορώ. Αλλά θα σας τα δείξω όλα σε vlog και το που θα μένουμε. Γενικά δεν θέλω να το ματιάξω, αλλά πιστεύω θα είναι από τα ωραιότερα ταξίδια. Αύριο θα κάνω και ένα ακραίο μαλλί και αν όλα πάνε όπως τα θέλω, θα σας ανεβάσω ένα τέλειο διαγωνισμό με μαλλιά από το Braid Bar. Και 30 Ιουνίου βγαίνει το περιοδικό το Glow, το τεύχος του Ιουλίου που θα είναι μέσα στη συνέντευξή μου. Γενικά ο Ιωνίος ένιωσε ότι ήταν full ο μήνας μου και το να δώσω συνέντευξη σε ένα περιοδικό ήταν ένα από τα παιδικά μου όνειρα. Και αυτά, ανυπομονώ πάρα πολύ να σας τα δείξω όλα. Αύριο έρχεται μια πολύ κουραστική μέρα με πολλή δουλειά. Αυτά, υπομονή.